Τα άρθρα του νομοσχεδίου αποκαλύπτουν όλη αυτή την αποπροσανατολιστική συζήτηση που γινόταν όλο το προηγούμενο διάστημα με ευθύνη της κυβέρνησης, μια συζήτηση που σκόπιμα διαχώριζε ουσιαστικά το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών από τις διατάξεις που αφορούν την κοινή γονική ευθύνη. Όμως επιβεβαιώνεται ότι ο γάμος αυτόματα ισοδυναμεί με αυτές τις ρυθμίσεις, δηλαδή την κοινή τεκνοθεσία και άλλες. Και δεν αφορά κυρίως την κοινωνική αναγνώριση της συμβίωσής τους, τη ρύθμιση οικονομικών, κοινωνικών, προσωπικών τους σχέσεων, προφανώς και δεν αφορά το πώς θα αντιμετωπιστούν διακρίσεις σε βάρος τους. Αντίθετα, η συγκεκριμένη συζήτηση τροφοδότησε απαράδεκτες ομοφοβικές, ρατσιστικές συμπεριφορές από ακροδεξίες και άλλες σκοταδιστικές δυνάμεις, ακόμα και στην Επιτροπή της Βουλής που προηγήθηκε. Για μας πυρήνας του νομοσχεδίου είναι ουσιαστικά το άρθρο 11. Τι σημαίνει το άρθρο 11, ότι νομιμοποιείται η εμπορική παρένθετη μητρότητα που ισχύει στην Ουκρανία, στη ΣΥΠΑ, στον Καναδά και σε άλλες χώρες, μια ακραία μορφή εκμετάλλευσης των γυναικών, εμπορευματοποίηση του γυναικείου σώματος και αφορά ιδιαίτερα τις ευάλωτες γυναίκες. Δηλαδή αναγνωρίζεται το δικαίωμα ενός ζευγαριού, εμείς δεν βάζουμε και ομόφυλο και ετερόφυλο, γιατί εδώ ανοίγει ο δρόμος και για τα ετερόφυλα, που έχει 80.000, 100.000 δολάρια να πηγαίνει σε κάποια άλλη χώρα για να αποκτήσει από κοινού παιδί μέσω αυτής της διαδικασίας. Και ουσιαστικά στο όνομα της ισότητας και των δικαιωμάτων επιδιώκεται να κρύψετε την κερδοφορία των επιχειρηματικών κολοσσών αυτής της παγκόσμιας αγοράς εμπορευματοποίησης της ανθρώπινης αναπαραγωγής. Και εμπορεύονται διαχρονικά την αγωνία υπογόνιμων ζευγαριών μεμονωμένων ανθρώπων να αποκτήσουν παιδί. Γιατί όπως και να συζητάμε, όλα αυτά και στη χώρα μας έχουν διαμορφωθεί πάνω σε ένα συγκεκριμένο έδαφος. Και αυτό το συγκεκριμένο έδαφος είναι και οι νόμοι που έχουν περάσει, αλλά είναι ότι βρισκόμαστε σε μια κοινωνία που όλα πουλούνται και αγοράζονται. Και κύριοι της κυβέρνησης, τρώσατε το δρόμο ώστε ακροδεξιές εθνικιστικές αντιδραστικές δυνάμεις να παρουσιάζονται σήμερα με το μανδύα του υπερασπιστή των δικαιωμάτων των γυναικών, όταν υπερασπίζονται ως κύριο ρόλο της γυναίκας τη μητρότητα και τη φροντίδα των παιδιών ως ενάρετη της σύζυγος και τροφός. Όμως με το άρθρο 11 νομιμοποιείται μέχρι και το εμπόριο παιδιών, με αφορμή ποιο γεγονός το λέμε αυτό. Τι σχέση έχει πραγματικά με τις ανάγκες, τις αγωνίες ζευγαριών και μεμονωμένων ανθρώπων, ανεξάρτητα από τη σεξουαλικότητά τους, που θέλουν να δώσουν φροντίδα, στοργή σε ένα παιδί, με αυτή τη διάταξη που τι κάνει, ρυθμίζει σχέσεις με ένα συγκεκριμένο πλαίσιο. Και δεν γίνεται να μιλάμε υποκριτικά για τα δικαιώματα των απροστάτευτων παιδιών, αλλά να μην ακούγεται ούτε λέξη για το ποιοι είναι οι οικονομικοί και κοινωνικοί παράγοντες που οδηγούν ένα παιδί να στερηθεί τους φυσικούς του γονείς. Και οι αιτίες είναι η εμπεριαλιστική πόλεμη, είναι η εκμετάλλευση, είναι αυτή η αντιδραστική ταξική πολιτική που οδηγεί στην απόλυτη εξάρτηση των παιδιών από τους γονείς, χωρίς την αναγκαία δωρεάν κρατική προστασία του παιδιού, με τις αναγκαίες κοινωνικές υπηρεσίες και υποδομές, όπως και της μητρότητας-πατρότητας. Είναι η ίδια η αντιδραστικοποίηση του καπιταλισμού με τις αξίες του ανταγωνισμού, του εγωιστικού τρόπου σκέψης και στάσης ζωής, του ατομικισμού, που διαπερνούν και τις ανθρώπινες σχέσεις και τις οικογενειακές. Αυτό είναι το σάπιο έδαφος πάνω στο οποίο ξεφυτρώνουν τα αγκάθια της παραμέληση, της εγκατάλειψης παιδιών, ακόμα και της κακοποίησης από γονείς. Μιλάτε μόνο για την τεκνοθεσία, ενώ είναι μέρος ενός συνολικού πλαισίου παιδικής προστασίας. Και το ΚΚΕ διαχρονικά αποκαλύπτει τις ευθύνες όλων των κυβερνήσεων και για την τραγική υποστελέχωση κοινωνικών υπηρεσιών που έχουν στην ευθύνη τους και την έρευνα τέτοιων καταγγελιών, όπως και των δημόσιων δομών για την προστασία των παιδιών αυτών που έχουν στερηθεί τους φυσικούς τους γονείς. Και όσοι έχουν δει το φως της δημοσιότητας αναδεικνύουν ότι αυτός ο ευαίσθητος τομέας δεν μπορεί να αφήνεται σε ιδιώτες, ΜΚΟ, εκκλησιαστικά ιδρύματα, γιατί σήμερα αυτοί ισχύουν. Δεν ισχύουν σε κάποιο απότερο μέλλον, σήμερα υπάρχει αυτό το πλαίσιο. Οπωσδήποτε η υιοθεσία και η αναδοχή
ιδιαίτερα η αναδοχή ως αλτρουιστική πράξη, είναι η καλύτερη δυνατή λύση για τα περισσότερα παιδιά που έχουν στερηθεί την οικογένειά τους. Όμως, τα παιδιά χρειάζονται και επιστημονική κρατική στήριξη για να επουλώσουν τα τραύματά τους για όσο χρειάζεται. Δεν μπορεί δηλαδή να αφήνεται στην ατομική ευθύνη, συνείδηση και στάση των θετών ή ανάδοχων. Και εδώ, με συγκεκριμένους νόμους έχετε προχωρήσει και την ιδιωτικοποίηση της υιοθεσίας και την εμπορευματοποίηση της αναδοχής. Γι' αυτό είναι αποκαλυπτική και η πείρα χωρών της Δύσης, ιδιαίτερα της Μητρόπολης του Καπιταλισμού, τον ΗΠΑ, από όπου αν αναγνωριστεί μια τέτοια σχέση έρχονται εδώ, είναι χαρακτηριστικά τα λόγια μιας καθηγήτριας νομικής και κοινωνιολογίας του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια, που σημειώνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν επικεντρώνουν στο να παρέχουν στις οικογένειες έναν αξιοπρεπή μισθό, επιδόματα για τους γονείς, υψηλής ποιότητας στέγαση, διατροφή, εκπαίδευση, παιδική φροντίδα, υγεία. Αντίθετα, η πολιτική της παιδικής πρόνοιας των Ηνωμένων Πολιτειών επικεντρώνει στην προστασία των παιδιών, επενδύοντας κυρίως στην αναδοχή και υιοθεσία. Τα παιδιά που προέρχονται από οικογένειες, π.χ. Αφροαμερικανών, Ισπανών, αντί να στηρίζονται ουσιαστικά, αποτελούν την πλειοψηφία των παιδιών που απομακρύνονται από τις οικογένειες για αναδοχή. Και το 2019 δίνει ως στοιχείο ότι η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση διέθεσε 8,6 δις δολάρια για τη διατήρηση παιδιών σε καθεστώς αναδοχής και επιδομάτων υιοθεσίας, αριθμός που είναι δεκαπλάσιος από τους πόρους που διατίθονται για υπηρεσίες κρατικής στήριξης των παιδιών, ιδιαίτερα των πιο ευάλωτων. Και είναι πάρα πολύ μεγάλη απλούστευση να μιλάμε γενικά και αόριστα για ευτυχισμένα παιδιά ετερόφιλων ζευγαριών και μη ευτυχισμένα παιδιά που ζουν σε ομόφυλα ζευγάρια, όπως δεν μπορούμε να μιλάμε για ευτυχισμένα παιδιά που ζουν με ομόφυλα ζευγάρια και για μη ευτυχισμένα σε ετερόφιλα ζευγάρια. Πάμε όμως και στο άρθρο 6 που περιλαμβάνει και την επέκταση της άδειας μητρότητας. Εμείς να δεχτούμε να φτιάχνατε μία διάταξη που να αφορούσε ζευγάρια ή μεμονωμένα πρόσωπα που υιοθετούν με βάση τα ήδη υπάρχοντα. Δεν κάνετε όμως αυτό. Επεκτείνετε την ειδική παροχή άδειας μητρότητας σε γονείς και σας πιέζουν να γίνει και ανεξαρτήτως φίλου. Δεδομένου ότι πλέον ο όρος μητρότητα ασθενή ή και αντικαθίσταται από αυτή τη θολή γονεϊκότητα που υπάρχει στο νομοσχέδιο και τις διατάξεις. Ανοίγει ή δεν ανοίγει ο δρόμος ώστε και τα αναγκαία μέτρα προστασίας της μητρότητας να δυνατήσουν? Γιατί ήδη η προστασία της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού αποτελεί κόστος για το κράτος και την καπιταλιστική εργοδοσία, αντικειμενικά θα οδηγήσει σταδιακά ακόμα και στην κατάργησή τους. Και βέβαια, έχετε 2 λεπτάκια, κύριε Πρόεδρε. Και έχετε βέβαια και ορισμένους, να μην το πω λαγούς, να μην επαναλάβω αυτή την πρόταση, εδώ στην Επιτροπή της Βουλής, δηλαδή κόμματα που θα μπορούσαν να αναλάβουν να είναι δεύτεροι, ίσως ειδικοί αγορητές της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, που θεωρούν παροχημένη τη διάκριση του φύλου, τη λεγόμενη ετεροκανονικότητα, δηλαδή θεωρούν παροχημένα τα αναγκαία μέτρα προστασίας της μητρότητας και του γυναικείου οργανισμού, με βάση το γεγονός ότι η γυναίκα έχει πρόσθετες κοινωνικές ανάγκες λόγω και της σχέσης της στην αναπαραγωγική διαδικασία. Καταλαβαίνουμε ότι έχουν χάσει την ψυχραιμία τους, γιατί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας τους παίρνει την μπουκιά από το στόμα, φέρνοντας το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Και να σας πούμε, δεν μας προκαλεί και καμία έκπληξη το γεγονός ότι οι εκπρόσωποι της Νέας Αριστεράς, αντί έστω να ψελίσουν μία λέξη αντιπαράθεση με την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, έστω να κάνουν μία κριτική στην ελληνική λύση, στους Σπαρτιάτες, στη νίκη, επέλεξαν να αντιπαρατεθούν με την επιστημονικότητα και την ταξικότητα των θέσεων του ΚΚΕ. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τη δυσκολία στην οποία βρίσκονται. Το θέμα είναι όμως ότι με αντικειμενικό τρόπο ενισχύουν και δίνουν ακόμα περισσότερη τροφή ώστε να παρουσιάζεται σήμερα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ως προοδευτική δύναμη, κολλώντας προοδευτικά ένσημα. Αντικειμενικά όμως το νομοσχέδιο, για να κλείνω κύριε Πρόεδρε, αφήνεται αρρύθμιστα και μια σειρά ζητήματα που θα δημιουργήσουν πολλαπλά προβλήματα και δυσλειτουργίες. Για παράδειγμα, το άρθρο 1466 του αστικού κώδικα
για τη σύγκρουση δύο τεκμηρίων. Τα υπόλοιπα θα τα θέσουμε τις επόμενες επιτροπές.